Το 71 ήρθα, αφού κάναμε ένα ταξίδι με τους προσκόπους και μείναμε μία εβδομάδα, 10 μέρες στα σπίτια και μετά πήγαμε σε άλλα μέρη της Κρήτης και αφού εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, μετά από 3 χρόνια ξαναπήγα. Και τι σε τράβηξε στα Σφακιά, θυμάσαι? γιατί είναι καλά, πρόβλημα οι άνθρωποι, μπαίνεις εύκολα σε επαφή και ήταν πολύ φιλόξενοι και εγώ καλά μίλησα κάτι, όχι όπως και τώρα, μίλησα λίγο ελληνικά και αυτοί όμως τους έμειναν τόσο πολύ καλά ελληνικά. Και αλλιώς εμείς πάντα πήγαμε με κιθάρα, τραγουδούσαμε του Θοδωράκη τραγούδια και τους άνε πάρα πολύ, μας κεράσανε. Το τοπίο και πως δεν είχε, δηλαδή, δεν είχε τουρισμό καθόλου. Έβγαζες ποτέ λίγο φωτογραφίες και τις έδινες στους ανθρώπους? Ναι. Πού είναι αυτό? Αναγνωρίζεις ποιος είναι αυτός? Ο Νικήτας. Ο Μανουσέλης, ο Νικήτας. Αυτός πάνω για να κάξεις, ε. Ναι, ο Στέλιος. Α, ο Στέλιος. Ο Γιώργος. Ο Στέλιος του Νιάδη. Αυτός είναι ο Γιώργος. Τι λέει, αδερφέ. Το Γιαννακάκης φαίνεται, ο Νικήτας δεν μπορεί να το αναγνωρίσει. Ω, παιδί μου, ίδιος είμαι. Και μοιάζει και λίγο με το Μανούσο του τώρα. Και αυτούς τους άλλους δεν τους αναγνωρίζω. Αυτός ίσως είναι ο... Όχι, αυτό μήπως είναι ο Μανουσέλης, μήπως είναι του Νίκου του Μανουσέλη που έχει το Όασις πατέρας. Ναι! Μοιάζουν λίγο. Αυτός, ναι, μοιάζουν πάρα με τον Νίκο. Μοιάζει πολύ με τον Νίκο. Μοιάζουν πολύ, αυτό το λέω. Τις πες μόνο, μην είναι μαζί της Πού είναι? Ο γέρος αυτός μεγάλος, πολύ με το τσιγάρο. Πού έχει το καφενείο, που έχει το φούρνο τώρα. Ο Μανώλης. Ναι, ο Μανώλης, πήγε το καφενείο στο Καλλικράτη. Αυτός ο Μανωσέλης, ο Μανώλης. Ο ναι, γεροδεμένος. Ναι. Άντρε. Αυτός είναι ο Νικολής, ο... Αυτός είναι ο Χρήστος ο Γιαννακάκης. Αυτός εδώ. Που έχει πεθάνει. Αυτή είναι η φωτογραφία, είναι του 1978. Ναι, ναι, είναι παντιά. Είναι παντιά. Και αυτά μετά πού θα γίνουν? Αυτά θα τα πάρω από εδώ και τώρα μου έχουν προτείνει να τη βάλω, ας πούμε, στο UCLA, στο Πανεπιστήμιο, στο Los Angeles. Ο Αντρούρακας, ο Μανώλης τον έσαι, ο Χρήστος τον Γιαννακάκης, που τόσο γύρω τον γρυμούμε, ο Νικήτας και ο Χρήστος τον Γιαννακάκης. Ο πρώτος πού σκοτώθηκε, ρε Παντελή? Έβγαινε στο βουνό και γλίστηξε και χτύπησε σπίδι και σκοτώθηκε. Καλικραθιάννη. Τον αναγνώρισες, ε. Ε. Τον αναγνώρισε. Ε, είμαι Τα πιτσιρίκια είναι ο Γιώργος, ο Μανουσέλης που της αραιώσε ο γιος, ο αριστερά, και ο δεξιά είναι ο Βενζινάς. Κάτσε από πάνω. Το πνεύμα του είναι το πνεύμα διαυγής αυτός. Γι' αυτό είναι που με βοηθά κι όλα. Δεν είχε μπαριστά όλα, ε. Όχι, κοίτα. Δεν πειράζει. Γιατί δεν ήταν εδώ και μακριά. Ο Γιώργης εδώ είναι. Κάτω. Τώρα, μόλις φύγανε. Α, ναι. Αυτός είναι ο Μάρκο μας. Μόνο δεν φορώ και εγώ τα γυαλιά μου καλά. Ναι, ο Μάρκος. Εδώ ο Γιώργουλας, ο Στελής
Ο Θωμάς πρέπει να είναι τούτος. Και ο Νικήτας είναι εδώ. Ο δεύτερος. Τούτος είναι ο Νικήτας. Ναι, ο δεύτερος. Θα πρέπει να είναι Γιώργης. Από Χριστέ μου, μια φωτογραφία. Ού, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποιος τώρα το έχει, την έχει βγάλει αυτή τη φωτογραφία. Αυτή τη φωτογραφία την έχει βγάλει ο Γερμανός, ο Λύκος. Ο το θυμάσαι, που μένει στον Πατσιανό. Ναι, είναι γείτονας. Γείτονα τον έχουμε εμείς. Αυτού είναι η φωτογραφία. Αυτό. Και αυτός είναι ο αδερφός που σκοτώθηκε στο... Αυτός είναι εδώ, εδώ παιδί. Εδώ, σε τροχαίο, ε. Όχι, όχι, στα πρόβατα πήγανε και έπεσανε και χτύπησαν και του κάρβαξανε μια πέτρα στο κεφάλι του. Και έμεινε ένα παιδί μου στον τόπο. Παναγία μου. Και πρέπει να είναι ο Γιώργης μου τώρα αυτό. Ναι, ο Γιώργης σου είναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Θεία, τι λες. Να είσαι καλά. Χαρά μου, εννοείται. Αλλά αυτή η φωτογραφία είναι... αξίζει πολλά. Και ο Ανδρέας, το Ανδρέας τώρα είναι κοπέλι, 16-17 χρονών. Άσε το βράδυ που θα περνά, θα του φωνιάξω να περάσει να δει τη φωτογραφία αυτή. Ωραία πράγματα. Είδες. Να είσαι καλά, Θεία. Σε ευχαριστώ, παιδί. Ευχαριστούμε εμείς. Να είσαι καλά. Άντε, καλό μεσημέρι. Γεια, γεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, ερημιά. Μόνο τα βουνά. Δυστυχώς. Αυτοί λίγοι που είμαστε. Είμαστε από το Φραγκοκάστανο. Πάνε εδώ για λίγο, ξαναφεύγουν. Yeah.